Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο που θα κάνουμε σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη θήκη από τα σουβέρ μας που έχουμε κάνει με τα δύο χρώματα. Χρησιμοποιούμε και πάλι το νήμα λιμόν, το οποίο είναι 100% βαβακερό. Πλέκεται, είπαμε, με 3-3,5 βελονάκια, είναι 50 γραμμάρια. Το σχεδιάγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουμε είναι το σχεδιάγραμμα το οποίο ακολουθούμε και όταν κάνουμε σκουφάκια. Θα σας το ανεβάσω και στο Facebook για όποιους θέλετε να το έχετε και να μπορείτε να το τυπώσετε. Ξεκινάμε λοιπόν με 5 αλυσίδες τον κύκλο μας. Ανάλογα τώρα στο νήμα σας, πόσο χοντρό είναι το νήμα, μπορείτε να κάνετε 6 αλυσίδες αρχικές ή 4 αν είναι πιο λεπτό. Εγώ κάνω 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 και κλείνουμε με βουβό με την πρώτη αλυσίδα. Μετά το σχέδιό μας λέει να κάνουμε 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και ξεκινάμε και κάνουμε 11 ποδαράκια μέσα στο κενό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11. Τώρα, αυτός ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάμε τη βάση μας είναι και ο τρόπος που ξεκινάμε και τα σκουφάκια τα χειμωνιάτικα ή και καλοκαιρινά. Μετά, στη δεύτερη θηλιά μας, 1, 2, 3, πριν το πρώτο ποδαράκι δεξιά, θα κλείσουμε βουβό. Και αυτό εδώ πέρα δεν μας ανησυχεί γιατί αν τραβήξουμε την κλωστή δεν θα φαίνεται. Λοιπόν, η επόμενη σειρά μας είναι κάνουμε 2 αλυσιδούλες στον αέρα. 1, 2. Μετά κάνουμε ένα ποδαράκι ακριβώς στη βάση εδώ. Και τώρα σε αυτή τη σειρά, σε κάθε ένα από τα ποδαράκια, κάνουμε 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. 1. Συγγνώμη, το έκανα λάθος. Μπήκα μέσα. Δεν μπήκαμε στη θηλιά. Μπαίνουμε εδώ, στη θηλιά πάνω. 1. 2. Συνεχίζουμε αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε ένα ποδαράκι εδώ, δεξιά του, βάζουμε στο ίδιο σημείο 2 ποδαράκια. 1, 2. Και συνεχίζουμε όλο τον κύκλο μας με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε ένα ποδαράκι που έχουμε κάνει από τα 11, δεξιά, στη θηλιά, βάζουμε από 2 ποδαράκια. Αυτό το κάνουμε για να γίνει η αύξηση. Τώρα, φτάσαμε στο τέλος και εδώ έτσι όπως είναι το πλεχτό μας, έχουμε κάνει τα τελευταία 2 ποδαράκια. Βλέπουμε ότι αν πάω να ενώσω με βουβό εδώ στο πρώτο ποδαράκι δεξιά, θα αρχίζει να κλείνει. Εμείς δεν θέλουμε να κλείνει, θέλουμε να αυξάνει. Έτσι, σε αυτήν την περίπτωση κάνετε ακόμα 2 ποδαράκια εδώ που είναι η αρχική μας αλυσίδα. Αυτό συμβαίνει γιατί είτε σφίγγουμε καμιά φορά στο πλέξιμό μας, είτε μπορούμε να χρησιμοποιούμε πιο μικρό βελονάκι. Εμάς ο σκοπός μας είναι και στα σκουφάκια που κάνουμε, αλλά και τώρα εδώ, είτε στα σουβέρ είτε στη θήκη, να μην κλείνει πολύ και αρχίζει και γίνεται σαν κουκούλα. Κλείνουμε λοιπόν πάλι πριν το πρώτο ποδαράκι δεξιά και μετά την αλυσίδα που κάναμε. Και τώρα, η επόμενη σειρά είναι 2 αλυσίδες πάλι. Κάνουμε ένα ποδαράκι στο ίδιο σημείο εδώ που είναι η αλυσίδα μας.
Και τώρα, σε αυτή τη σειρά θα κάνουμε ένα μονό ποδαράκι σε αυτό το ποδαράκι. Στο επόμενο ποδαράκι θα κάνουμε δύο ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Με τον ίδιο τρόπο βλέψαμε και τα σουβέρ. Απλώς τώρα θα δούμε σήμερα τη θήκη, πώς θα γίνει το ανέβασμά της και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, στην επόμενη θηλιά κάνουμε ένα μονό. Στη μεθεπόμενη βάζουμε δύο ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Ένα, δύο. Στην επόμενη θηλιά βάζουμε ένα ποδαράκι. Στη μεθεπόμενη θα βάλουμε δύο. Ένα, ακόμα ένα, δύο. Και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πάλι έχουμε φτάσει στην ένωση. Εδώ. Και πριν το πρώτο ποδαράκι δεξιά θα κάνουμε το βουβό μας. Βλέπουμε ότι το πλεκτό μας πάει ευθεία, δεν έχει κάποιο πρόβλημα να κλείνει. Αν χρειαζόταν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ακόμα ένα ποδαράκι εδώ πριν την ένωση. Στη βάση δηλαδή της αρχικής μας αλυσίδας δεξιά. Συνεχίζουμε πάλι με δύο αλυσίδες στον αέρα. Και τώρα πάλι πάντα κάνουμε ένα ποδαράκι ακριβώς δίπλα στην αλυσίδα μας. Και τώρα σε αυτή τη σειρά θα πηγαίνουμε ως εξής. Θα κάνουμε μία φορά δύο μοναποδαράκια, μία φορά δύο ποδαράκια στη μία θηλιά. Άρα εδώ στο επόμενο κάνουμε ένα ποδαράκι, στο μεθεπόμενο κάνουμε ακόμα ένα ποδαράκι και σε αυτό εδώ πέρα κάνουμε δύο στο ίδιο σημείο. Ένα, δύο. Και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή κάνουμε δύο φορές από μονά ποδαράκια, ένα εδώ, ένα κάνουμε στο επόμενο. Και τώρα στο μεθεπόμενο θα κάνουμε δύο ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Ένα, δύο. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Κάνουμε δύο φορές από μονά ποδαράκια και μετά στην επόμενη θηλιά δύο ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Τώρα, αφού έχουμε φτάσει στην ένωση, κλείνουμε πάλι πριν το πρώτο ποδαράκι μας δεξιά με βουβό. Η βάση μας είναι αυτή. Και τώρα θα δούμε πώς θα ανέβει το πλεκτό μας. Αυτό που κάνουμε τώρα, το χρησιμοποιούμε και στα πορτοφολάκια σας το έχω δείξει, αλλά το κάνουμε με άριχτα. Και επίσης μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όμως και στις κουφάκια, τα οποία θέλετε πιο γρήγορα να κατέβει προς τα κάτω το πλεκτό. Κάνουμε δύο λυσίδες. Και τώρα θα κάνουμε ένα ποδαράκι σε κάθε θηλιά, αλλά αντί να πιάνουμε κανονικά από εδώ μπροστά, θα πιάσουμε πίσω, λίγο να σας δείξω πρώτα, είναι αυτή η θηλιά, ή από πίσω. Αντί να πιάνουμε εδώ μπροστά και να πιάνουμε τις δύο κλωστές που φαίνονται στο βελονάκι μας, έτσι, θα πιάνουμε την πίσω θηλιά, μόνο αυτήν, πίσω. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο το οποίο το κάνουμε εδώ ακριβώς, που είπαμε που είναι η αλυσίδα μας, και κάνουμε ένα στο καθένα, αλλά πιάνουμε από πίσω. Μπορείτε να δείτε και αυτή η πλεξουδίτσα που δημιουργείται από τις θηλιές μας. Πιάνουμε μόνο το πίσω μέρος. Και κάνουμε ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Δεν κάνουμε πουθενά διπλό. Λοιπόν, και πάλι είμαστε στην ένωση. Πριν το πρώτο ποδαράκι δεξιά, ενώνουμε κανονικά όπως τις προηγούμενες σειρές. Και τώρα θα κάνουμε δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα κάνουμε ένα ποδαράκι εδώ στο σημείο αυτό. Θα πιάσουμε κανονικά τώρα, δεν πιάνουμε από πίσω. Και θα κάνουμε ένα ποδαράκι σε κάθε ποδαράκι, πιάνοντας κανονικά από μπροστά. Τώρα, σε αυτό το σημείο στη θήκη μας κάνουμε ένα ποδαράκι στο καθένα. Δεν κάνουμε πουθενά αυξήσεις πάλι. Και αυξάνουμε το ύψος της θήκης όσο θέλουμε εμείς. Θα βάλουμε μέσα τα σφουδωράκια μας αναλόγως πόσα κάναμε, 6-8, θα την αυξήσουμε και μετά μπορούμε να κάνουμε ένα κορδονάκι με ένα άλλο χρώμα, θα σας το δείξω και αυτό, έτσι ώστε να μπορούμε να σουρώσουμε τη θήκη μας. Θα κάνω εγώ 5 σειρές και μετά θα δούμε πώς θα την τελειώσουμε. Ένα ποδαράκι στο καθένα. Λοιπόν, αφού έχουμε φτάσει και τελειώσαμε τις 5 σειρές μας, θα κόψουμε το νήμα μας
Θα κλείσουμε. Περάσουμε την κλωστή μας εδώ μέσα. Κλείσουμε. Το φτιάξουμε μετά αυτό. Και τώρα, δύο πραγματάκια μπορούμε να κάνουμε. Με μια άλλη κλωστή, ένα άλλο χρώμα. Κάνουμε μια λυσίδα, την οποία θα την περάσουμε γύρω γύρω εδώ, όχι στο τελευταίο, στο πρώτο τελευταίο, έτσι ώστε να το σφίξουμε το μπουκάκι μας και να σουφρώσει. Μεταξύ αυτό το μπουκάκι μπορείτε να κάνετε κάτι παρόμοιο σε πιο μικρό, για μπουμπουνιέρες ή για κάνω δωράκι. Λοιπόν, θα κάνουμε αλυσίδα λίγο παραπάνω από όσο είναι το άνοιγμά μας. Θα την περάσουμε όπως είπαμε. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε το δουλουνάκι μας, ξεκινάμε, περνάμε την αλυσιδούλα εδώ μπροστά και μετά κάθε τρία ποδαράκια, 1, 2, 3, βγαίνουμε, την περνάμε, 1, 2, 3, την περνάμε από πίσω. Και κάνουμε αυτό γύρω γύρω. Μπορούμε να το κάνουμε είτε στο τελευταίο είτε στο πρώτο τελευταίο. Τώρα εγώ το κάνω στο τελευταίο για να σας το δείξω. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε, εδώ σφουρώνουμε. Έχουμε βάλει τα σφουδεράκια μας. Μπορούμε να κάνουμε φιονκάκι. Εδώ. Επίσης κάτι άλλο, αυτά εδώ πέρα θα τα κόψετε. Επίσης κάτι άλλο το οποίο φτιάχνω και μου αρέσει πάρα πολύ στις θήκες σουβέρ είναι ένα φιονκάκι πολύ εύκολο το οποίο θα ήθελα να σας το δείξω και το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε και σε φορεματάκια, το βάζω πολύ συχνά πάνω σε φορεματάκια και σε σκουφάκια με χειμερινό νήμα. Θα σας πω πως μπορείτε να το προσαρμόσετε αυτό το σχέδιο το φιονκάκι και να το κάνετε ακόμα πιο μεγάλο και να το χρησιμοποιήσετε και για κορδέλες. Αρχικά το σχέδιο για ένα μικρό που θέλω να κάνω εδώ πέρα και το ίδιο μέγεθος μπορούμε να βάλουμε και σε φορεματάκι είναι 6 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5, 6, κλείνουμε την πρώτη θηλιά με βουβό και μετά θα κάνουμε 4 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4. Θα κάνουμε 6 τριπλά ποδαράκια και θα τα βάλουμε εδώ στο κέντρο. 1, 2, 3 κλωστές. Εδώ. Και μπορείτε να το κάνετε με διπλά ποδαράκια, αλλά αντί να κάνετε 4 αλυσίδες, θα κάνετε 3 αρχικές αλυσίδες. Και το αντίστοιχο μπορείτε να το κάνετε με πιο χοντρό νήμα για πιο εντυπωσιακό. Να κάνετε 5 αλυσίδες και να κάνετε τετραπλό ποδαράκι και ούτω καθεξής. Τώρα θα κάνω 6 τριπλά ποδαράκια, τα οποία μου βγάζουν 4 θηλιές στην ουσία. 1, 2 και συνεχίζω και κάνω να γίνουν 6 ποδαράκια. Λοιπόν, αφού κάνουμε τα 6 ποδαράκια, κάνουμε 4 αλυσίδες, όπως κάνω τις αρχικές, και κλείνουμε εδώ πάλι στο κέντρο με ένα άριχτο. Τραβάμε λίγο δεξιά. Αυτό είναι το μισό μας φιονκάκι. Τώρα θα κάνουμε ακόμα ένα άριχτο δίπλα. Θα κάνουμε πάλι 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 και θα κάνουμε άλλα 6 τριπλά ποδαράκια. Αφού κάναμε και τα άλλα 6, κάνουμε πάλι 4 αλυσίδες. Και κλείνουμε εδώ με άριχτο. Και αφήνουμε αρκετό νήμα και κόβουμε το νήμα μας. Τώρα το πόσο νήμα, περίπου γύρω στο 1,5 μέτρο. Και τώρα, έτσι όπως είναι το φιονκάκι μας, θα τυλίξουμε γύρω γύρω προσεκτικά στο κέντρο με την κλωστή που αφήσαμε. Θέλουμε να καλυφθεί εδώ το κενό. Προσπαθούμε να είναι ίσια.
Και θέλουμε επίσης να μείνει και νήμα για να μπορέσουμε να το ράψουμε. Θα μπορούσαμε αυτό που κάνουμε εδώ στο κέντρο να το κάνουμε και με το άλλο το χρώμα. Αντί να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή και για το κέντρο εδώ πέρα το χρώμα της άμμου που έχω βάλει τώρα εγώ, να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο χρώμα που έχω βάλει το πράσινο στη θήκη. Λοιπόν, ερχόμαστε από πίσω με το βελονάκι και μπαίνουμε και πιάνουμε αυτή την κλωστή για να μπορέσω να κουμπώσω και κάνω μια αλυσίδα ή άριχτο. Και τώρα, έτσι όπως είναι, αφού έχουμε κλωστή, θα έρθουμε, θα βάλουμε εδώ στο πλάι του φιονκάκι μας και θα το ράψουμε γύρω γύρω και από εδώ και από αυτή την πλευρά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και εύκολο φιονκάκι. Μπορείτε να το κάνετε και με διπλό ποδαράκι, να κάνετε 3 αλυσίδες, 6 διπλά ποδαράκια, 3 αλυσίδες και να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ σε φορεματάκια και σε στέκες και σε κοκαλάκια. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Καλή επιτυχία. Όποια βοήθεια χρειάζεται, ξέρετε ότι μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα ή στο τηλέφωνο του καταστήματος.